έτοιμοι? Εννοείται. Καλημέρα από το www.teachme.gr και από εμένα φυσικά, τον Βαγγέλη Βλασόπουλο, τον δικό σας άνθρωπο σε όλα τα δημιουργικά προγράμματα και φυσικά και στη φωτογραφία. Τρίτο σερί μάθημα σήμερα φωτογραφίας. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει χθες προχθές ένα πολύ ιδιαίτερο νέο άτυπο κύκλο μαθημάτων φωτογραφίας. Άτυπο φυσικά γιατί συγχρόνως τρέχει το κανονικό πρόγραμμα ροής του TeachMe.gr που γνωρίζουμε χρόνια τώρα. Έτσι, οπότε λοιπόν έχουμε ξεκινήσει έναν άτυπο, θα λέγαμε, κύκλο μαθημάτων, στον οποίο θα κάνω μαθήματα όσο έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο, έτσι. Οπότε θα προσπαθώ καθημερινά τουλάχιστον να γράφω κάτι έτσι πολύ μικρό για να το παίρνετε λοιπόν και εσείς και να ουσιαστικά ανεβάζετε λίγο τις γνώσεις σας όσον αφορά τη φωτογραφία. Σήμερα λοιπόν έχω κάτι πάρα πολύ δυνατό για τους φωτογράφους. Έχω λοιπόν μια ρύθμιση η οποία πραγματικά είναι πολύ δυνατή και σίγουρα είναι απαιτεί μάλλον γνώσεις για να τη γνωρίζετε. Θα έλεγα ότι θα σας δείξω ένα κουμπί το οποίο ουσιαστικά αποτελεί τον πονοκέφαλο, ίσως τον γρίφο, τον γρίλο, δεν ξέρω, ή γενικότερα το μεγάλο ρυθματικό, έτσι. Οπότε θα ασχοληθούμε με το κουμπί ΑΕ-L και το ΑΦ-L, δηλαδή το Automatic Exposure Lock και φυσικά το Automatic Focus Lock. Σε απλά ελληνικά, το κλείδωμα της έκθεσης και το κλείδωμα της εστίασης. Αυτό λοιπόν το κουμπάκι σε μηχανές Nikon συνήθως έχει διπλή χρήση, δηλαδή το ΑΕ-L και το ΑΦ-L είναι ενσωματωμένο σε ένα κουμπί στην Nikon, όπως βλέπουμε λοιπόν στις φωτογραφίες που σας βγάζω αμέσως τώρα εδώ, έτσι. Βεβαίως υπάρχει και στη μηχανή μου, μπορείτε να το δείτε απευθείας live, να το λοιπόν το κουμπάκι, δεν ξέρω αν φαίνεται βεβαίως καθαρά. Λογικά κάπου εδώ θα φανεί νομίζω. Τέλος πάντων αυτό εδώ είναι. Και βλέπετε ότι καταλαμβάνει ένα πολύ σημαντικό σημείο στο πίσω μέρος της μηχανής. Βλέπετε ότι ακριβώς πέφτει πάνω του ο αντίχειρας. Οπότε αυτό σημαίνει ότι το κουμπί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά το κουμπί αυτό δεν το χρησιμοποιεί σχεδόν κανένας. Ή τουλάχιστον το χρησιμοποιεί ο 1 στους 10 θα έλεγα ή 2 στους 10 αν θέλουμε να είμαστε υπεραισιόδοξοι. Γενικότερα λοιπόν αυτό το κουμπί θα σας σώσει φίλοι μου, θα σας κάνει λοιπόν μάγκες και σίγουρα θα σας κάνει πολύ πιο αποδοτικούς και αποτελεσματικούς σε συγκεκριμένες δύσκολες καταστάσεις. Οπότε λοιπόν το κλείδωμα της έκθεσης και το κλείδωμα της εστίασης μπορεί βεβαίως σε διαφορετικά σενάρια πάντα να μας δώσει πολύ σημαντικές, θα λέγαμε, ρυθμίσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικές από αυτές. Θα ξεκινήσουμε γενικότερα με το Automatic Exposure Lock, το οποίο ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να κλειδώνει την έκθεση, δηλαδή τη σωστή φωτομέτρηση που θέλουμε να κάνουμε σε ένα σημείο στη φωτογραφία και μας είναι, θα λέγαμε, σε γενικές γραμμές δύσκολο να το πράξουμε. Φυσικά πρέπει να βρούμε ένα-δύο ανάλογα σενάρια για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε λίγο, καθώς ξέρω το ΑΕ-L και το ΑΦ-L μοιάζουν λίγο Japanese, οπότε πριν αλλάξετε κανάλι ή πριν πείτε τι μου λέει, ας πούμε, το άτομο, θα σας εξηγήσω λοιπόν 2-3 παραδείγματα για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ και πώς λοιπόν θα μπορέσετε να πάρετε το απόλυτο μέσα από τα συγκεκριμένα 2 αυτά κουμπάκια κλειδώματος. Οπότε λοιπόν είπαμε, το ΑΕ-L, αυτό λοιπόν που κάνει πρακτικά είναι να κλειδώνει την έκθεση. Τη μέτρηση γενικότερα που θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε δει σε προηγούμενο βίντεο πώς μπορούμε να κάνουμε φωτομέτρηση μέσα από τον εσωτερικό μετρητή της μηχανής μας. Φυσικά το έχουμε δει σε ένα ολόκληρο μάθημα. Αν δεν το έχετε δει, πηγαίνετε στο TeachMe.gr και δείτε το. Πολύ καλό μάθημα. Σίγουρα θα σας μάθει πώς να μετράτε σωστά το φως μέσα από τη μηχανή σας. Και έτσι λοιπόν, με χρήση του κουμπιού κλειδώματος, πηγαίνουμε και κάνουμε μια σωστή μέτρηση και κρατάμε λοιπόν τη μέτρηση αυτή απλά και μόνο κρατώντας πατημένο το κουμπάκι αυτό. Οπότε γι' αυτό το λόγο υπάρχει εδώ αυτό το κουμπί, για να μας επιτρέπει το γρήγορο πάτημα, παπ, και έτσι λοιπόν να το έχουμε γρήγορα και όμορφα αποθηκευμένο, κλειδωμένο στο σύστημα της μηχανής μας. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα-δύο σενάρια. Καταρχάς, ας υποθέσουμε ότι έχουμε μία φωτογραφική λήψη, η οποία είναι, θα λέγαμε, στην παραλία. Οπότε έχουμε ένα μεσημέρι στην παραλία, καλοκαίρι. Είναι λοιπόν όλη η παραλία φωτεινή, έτσι. Έχει γίνει λοιπόν όλη, ξέρετε, πάρα πολύ φως. Και το συγκεκριμένο λοιπόν φως είναι πολύ δύσκολο να το δαμάσουμε, έτσι. Και ειδικότερα αν έχουμε ένα μοντέλο το οποίο θα είναι, θα λέγαμε, στα 3-4 μέτρα, πάμε να μετρήσουμε γενικότερα το περιβάλλον από μέσα και παίρνουμε γενικότερα ένα μέτρημα του φωτισμού, της μηχανής δηλαδή, η οποία ουσιαστικά μετρά το όλο περιβάλλον. Γενικότερα λοιπόν, αν προσπαθήσουμε να μετρήσουμε σωστά, ισορροπημένα δηλαδή, την άμμο ή γενικότερα το χιόνι ή ξέρω εγώ κάποιο άλλο φωτεινό σημείο, και μετρήσουμε λοιπόν σωστά γενικά το όλο αυτό πλαίσιο, το αποτέλεσμά μας θα είναι μια ισορροπημένη, θα λέγαμε, άμμο ή χιόνι ή ξέρω οτιδήποτε άλλο φωτεινό, και το μοντέλο μας, δηλαδή το αντικείμενο που θέλουμε να βγάλουμε σωστά, θα βγει υποφωτισμένο, δηλαδή θα βγει σκούρο, σκοτεινό. Οπότε η τεχνική είναι να πάμε πάνω στο μοντέλο,
Έτσι, να κάνουμε τη μέτρηση και ουσιαστικά να κρατήσουμε αυτό ισορροπημένο σαν έκθεση και τα υπόλοιπα ουσιαστικά δεν μας απασχολούν ιδιαίτερα. Και φυσικά με χρήση του Camera Raw ή του Lightroom μπορούμε να πετύχουμε μια απόλυτη μεταισορροπία. Οπότε λοιπόν αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα ακόμα και χωρίς αυτό το κουμπί, αλλά γενικότερα όταν το μοντέλο ή γενικότερα το άτομο μας, το άτομο που θέλουμε να φωτογραφίσουμε, είναι λίγο πιο μακριά και μας είναι δύσκολο μέσα από τη μηχανή να το κεντράρουμε σωστά, δηλαδή να πάρουμε τη σωστή μέτρηση, καθώς όταν το άτομο είναι, θα λέγαμε, 4-5 μέτρα, ενδεχομένως να είναι δύσκολο μακριά, ενδεχομένως να είναι δύσκολο να το φωτογραφίσουμε, να κάνουμε λοιπόν τη σωστή έκθεση. Οπότε θα δοκιμάζουμε μέχρι να το πετύχουμε. Φυσικά αυτό δεν είναι επαγγελματικό, είναι λίγο της πλάκας. Οπότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι το εξής. Να πάμε λοιπόν κοντά στο άτομο, δηλαδή όπως είμαι εγώ τώρα, να έρθετε λοιπόν κοντά μου, παπ εδώ, θα το γυρίσω λοιπόν αυτό σε live view, μάλλον καλύτερα σε info, να βλέπουμε ακριβώς πώς φαίνεται η μέτρηση που παίρνει το φως πάνω μου αυτή τη στιγμή, βασικά που είμαστε, εδώ λοιπόν είμαστε. Οπότε βρίσκομαι εδώ, βλέπετε αυτή τη στιγμή ο μετρητής φωτισμού είναι εδώ, φυσικά δουλεύω σε manual, έτσι. Οπότε λοιπόν ο μετρητής είναι εδώ και έφυγε. Οπότε, κοιτάξτε, θα φέρω λοιπόν μία μέτρηση σωστή για πάνω μου, βλέπετε ότι μαζεύεται προς το κέντρο σιγά σιγά, βλέπετε, οπότε λοιπόν φτάνω εδώ ας πούμε, έτσι, και αν κρατήσω αυτό πατημένο, τάκ, ουσιαστικά θα κλειδώσει το συγκεκριμένο, μισό λεπτό να το βρω βασικά ακριβώς, εδώ είμαστε, το κλειδώνω, το πατάω λοιπόν κρατημένο και βλέπετε ότι αν μετακινήσω τη μηχανή μου, βλέπετε, ο μετρητής δεν μεταβάλλεται, ενώ κοιτάξτε, αν το αφήσω, παπ, και το στρίψω λίγο, ουσιαστικά μεταβάλλεται απευθείας, θα λέγαμε, βλέπετε. Είτε πολύ είτε λίγο, βλέπετε όμως ότι μεταβάλλεται αυτόματα. Οπότε το κλειδώνουμε, το κρατάμε λοιπόν κρατημένο. Βεβαίως έβαλα το live view τώρα. Είναι λίγο δύσκολο να τη χειριστώ ανάποδα τη μηχανή μου. Οπότε ερχόμαστε εδώ, το κρατάμε λοιπόν πατημένο. Και τώρα πηγαίνουμε πιο μακριά, ας πούμε. Πηγαίνουμε στα 10 μέτρα, στα 5 μέτρα. Έχουμε όμως μετρήσει σωστά το μοντέλο μας και έτσι το έχουμε εδώ μέσα. Ουσιαστικά σε απόλυτη ισορροπία. Οπότε ακόμα και πολύ μακριά να πάμε και τραβήξουμε την φωτογραφία φυσικά πάντα με αυτό πατημένο, επαναλαμβάνω, θα πάρουμε την σωστή μέτρηση χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτό φυσικά για τέτοιου είδους περιπτώσεις, είτε λοιπόν για πολύ φωτεινά σημεία, είτε για πολύ σκοτεινά ενδεχομένως σημεία, σίγουρα θα σας βοηθήσει να μην έχετε σαν αποτέλεσμα την υποέκθεση και την υπερέκθεση. Οπότε λοιπόν θα έχετε μια ισορροπία στη φωτεινότητα και σίγουρα θα πάρετε πολύ καλύτερες φωτογραφίες. Αυτή λοιπόν είναι η μαγιά. Αυτό λοιπόν θέλω να κατανοήσετε, ότι με το συγκεκριμένο λειτουργεί ως εξής. Επίσης λοιπόν, αυτό θα λέγαμε λειτουργεί σε περιπτώσεις στις οποίες το μοντέλο σας είναι, θα λέγαμε, ανάμεσα από άλλα άτομα, από άλλα αντικείμενα. Π.χ. είναι κάθεται πίσω από μια κολόνα. Ας πούμε, και είναι δύσκολο να μετρήσετε πίσω από μια λευκή κολόνα, ας πούμε, και είναι πολύ δύσκολο να μετρήσετε την κοπέλα, ας πούμε, που είναι πίσω από την κολόνα ή το αγόρι, τέλος πάντων. Και έτσι, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε κοντά, δηλαδή ανάμεσα από την κολόνα, παπ, να πάρετε τη μέτρηση από το πρόσωπο, ας πούμε, του μοντέλου σας, να κρατήσετε φυσικά το κουμπί ΑΕΛ κρατημένο, να πάτε πιο πίσω. Και φυσικά μετά να τραβήξετε τη φωτογραφία σας χωρίς κανένα πρόβλημα. Πραγματικά θα έλεγα αυτό είναι ό,τι καλύτερο, καθώς σίγουρα σας επιτρέπει να κάνετε μια πολύ σωστή πρώτη λήψη χωρίς να έχετε κανένα πρόβλημα. Και παλαιότερα είχα διαβάσει από ένα φωτογράφο πολύ διάσημο, ο οποίος χρησιμοποιούσε την ίδια ακριβώς τεχνική για να παίρνει λοιπόν σωστή μέτρηση πάνω σε διάφορες συναυλίες. Πήγαινε λοιπόν στον τραγουδιστή μπροστά και του έπαιρνε ακριβώς τη μέτρηση του δέρματός του. Δηλαδή, όπως έκαναμε εμένα, ας πούμε, στα 10 εκατοστά, στα 15 εκατοστά, έπαιρνε λοιπόν από το συγκεκριμένο τραγουδιστή τόσο κοντά λοιπόν τη μέτρηση, και μετά λοιπόν πήγαινε στη θέση του, δηλαδή στα 4-5 μέτρα μακριά και πιο μακριά μπορεί, και είχε λοιπόν τη σωστή μέτρηση του καλλιτέχνη. Έτσι λοιπόν, ακόμα και αν ήταν πιο πέρα, πιο μακριά, πιο κοντά κτλ., είχε τη σωστή μέτρηση για να το φωτογραφίσει φυσικά απόλυτα και ισορροπημένα. Οπότε βλέπετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το εργαλείο. Φυσικά, με τη χρήση του αυτόματου, του μαζικού λοιπόν εργαλείου που υπάρχει στο κουμπί, δηλαδή που κάνει δύο ρυθμίσεις, το ΑΕΛ και το ΑΕΦΛ, όπως θα δούμε λοιπόν, το ΑΕΦΛ είναι και αυτό πάρα πολύ δυνατό σε λίγο. Στην Nikon φυσικά, γιατί στην Canon είναι σε διαφορετικό κουμπί, έχει λοιπόν ένα στεράκι λογικά η Canon συνήθως στις μηχανές της, αυτό λοιπόν είναι το ΑΕΛ, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν την έχω πιάσει ποτέ κάποια Canon για να σας πω. Αλλά και στη Sony υπάρχει ένα κουμπί ξεχωριστό, θα βγάλω κάποιες φωτογραφίες εδώ να τις δείτε δεξιά μου. Ή μάλλον αριστερά μου, όπως το βλέπετε εσείς. Οπότε αυτό λοιπόν παρουσιάζει στην Nikon κάποιο πρόβλημα, καθώς αν κλειδώσω το συγκεκριμένο, όπως λοιπόν θα δούμε, μου δημιουργεί κλείδωμα και στην έκθεση και στο focus. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα το focus
πώς μπορεί να ρυθμιστεί και τι μπορούμε να πάρουμε μέσα από το συγκεκριμένο focus. Θέλω απλά να σας πω πριν προχωρήσω στο focus ότι στην έκθεση γενικότερα, στο κλείδωμα της αυτόματης έκθεσης, μπορούμε να μην κλειδώσουμε και την εστίαση. Καθώς τώρα, αυτή τη στιγμή, το συγκεκριμένο κουμπί κλειδώνει και την εστίαση μαζί. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια μέσα από το μενού πώς μπορείτε να απαλλαγείτε από το ένα ή από το άλλο ή πώς μπορείτε να κάνετε, θα λέγαμε, όπως είναι τώρα δηλαδή, μαζική τη ρύθμιση. Θα έλεγα να το γυρίσετε σε ΑΕΛ ή σε ΑΕΦΛ αν θέλετε, καθώς το ίδιο πράγμα ακριβώς, δηλαδή τα 2 σε 1 δηλαδή, δεν θα σας χρειαστεί σχεδόν ποτέ θα έλεγα. Οπότε, πάμε να δούμε τώρα πώς το ΑΕΦΛ μπορεί να λειτουργήσει για εμάς. Σίγουρα έχει συμβεί σε όλους μας να πάμε με την πολύ ακριβή μηχανή μας, ας πούμε, και το πολύ ακριβό τούμπανο φακό μας, να πάμε να φωτογραφίσουμε και σε συγκεκριμένες φυσικά συνθήκες να μην μπορεί ο φακός να κάνει focus, δηλαδή να κάνει το γου 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 γου, να στρίβει αυτό λοιπόν, να κάνει πάρτι εδώ και να περνάει ο χρόνος. Φυσικά για περιπτώσεις οι οποίες ο χρόνος είναι χρήμα, σίγουρα σας λούζει κρύωση υδρότας, θα έχει λοιπόν ο καταράκτης του Νιαγάρα και φυσικά το ρεξόνα είναι πάντα απαραίτητο σε τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε, τι κάνετε σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν που το focus είναι δύσκολο να συμβεί και φυσικά μας πονοκεφαλιάζει, μας πάει τα νεύρα και σίγουρα επίσης μας χαλάει και το φακό κατά, θα λέγαμε, πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, διάρκεια και κούραση του φακού και σίγουρα μας χαλάει και την μπαταρία πολύ πιο γρήγορα γιατί το να γυρίσουν όλα αυτά τα μηχανήματα εδώ μέσα και φυσικά να γυρίσουν μέσα όλα τα κρύσταλλα του φακού αποτελεί μια διαδικασία η οποία λειτουργεί από την μπαταρία, έτσι, οπότε η μπαταρία κουράζεται, τελειώνει πιο νωρίς και εμείς λοιπόν πηγαίνουμε σπίτι μας άπραγοι και φυσικά χωρίς καμία σωστή φωτογραφία. Οπότε λοιπόν θα δούμε τώρα το αυτόματο κλείδωμα της εστίασης, του focus δηλαδή, πώς μπορεί να μας βοηθήσει. Είπαμε λοιπόν τι μπορούμε να κερδίσουμε. Καταρχάς κερδίζουμε τα νεύρα μας, τα οποία δεν γίνονται πλέον τσατάλια, γίνονται λοιπόν κανονικά νεύρα, όπως τα γνωρίζουμε όλοι. Και επίσης κερδίζουμε εξοικονόμηση μπαταρίας, θα λέγαμε συντήρηση του υλικού μας, καθώς το να ψάχνει ο φακός συνέχεια να βρει το focus, σίγουρα θα το κουράσει και ενδεχομένως να το χαλάσει σε κάποιο διάστημα, θα λέγαμε, στο μέλλον. Οπότε δεν θέλουμε να το πάθουμε αυτό. Και επίσης, ουσιαστικά, απολαμβάνουμε τη σταθερή εστίαση. Πού λοιπόν τώρα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε τη σταθερή εστίαση? Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια και σίγουρα ένα-δύο από τα σενάρια που θα σας πω θα σας εντυπωσιάσουν, θα σας έρθουν στο μυαλό, καθώς σίγουρα σας έχουν συμβεί και σίγουρα θα μπορείτε από εδώ και στο εξής να παίρνετε σωστή εστίαση χωρίς κανένα πρόβλημα. Γενικότερα λοιπόν, το συγκεκριμένο λειτουργεί ως εξής. Πηγαίνω λοιπόν και παίρνω μια σωστή εστίαση. Για παράδειγμα, μπροστά έχω το πληκτρολόγιο μου, κοιτάξτε. Βλέπετε, ακούσαμε λοιπόν το τιτ, πολύ ωραία, άλλη μια φορά. Και τώρα λοιπόν θα κρατήσω πατημένο το κουμπί μου, βλέπετε, το κρατάω λοιπόν πατημένο και έτσι έχω κλειδώσει πλέον την εστίαση ακριβώς στο σημείο που έχω δει, έτσι. Οπότε τώρα, ό,τι και να γίνει, όπου λοιπόν και να πάω δηλαδή για παράδειγμα στην τουαλέτα ή να πάω να πάρω τσιγάρα, αν και δεν καπνίζω, ή να πάω να πάρω γαριδάκι ας πούμε, με το κουμπί αυτό κρατημένο, έχω αποθηκευμένη την εστίαση ακριβώς στο σημείο λοιπόν από εδώ μέχρι και το πληκτρολόγιο μου. Οπότε, ό,τι και να γίνει, δεν χρειάζεται να ξανακάνω focus ποτέ. Αυτό φυσικά θα συμβαίνει όσο κρατάω γενικότερα το κουμπί του Automatic Focus Lock, έτσι. Οπότε, αν το αφήσω φυσικά και μετά ξαναπάρω μια μέτρηση, θα πρέπει να το ξαναπατήσω για να το κρατήσω λοιπόν πάλι σταθερό. Οπότε λοιπόν μερικά σενάρια τα οποία σίγουρα θα μας χρειαστούν όσον αφορά το συγκεκριμένο κόλπο με το αυτόματο λοιπόν κλείδωμα της εστίασης. Όταν λοιπόν για παράδειγμα φωτογραφίζετε, θα λέγαμε κινούμενα αντικείμενα. Οπότε είστε στο δρόμο ας πούμε για παράδειγμα και θέλετε να φωτογραφίσετε αυτοκίνητα ή μηχανές που περνάνε παράλληλα όμως με εσάς. Έτσι λοιπόν κάθεστε δίπλα από το δρόμο, έτσι, όχι από μακριά, έτσι. Κάθεστε λοιπόν δίπλα από το δρόμο, κοιτάξτε λοιπόν τα αντικείμενά σας σε φιξαριστό, θα λέγαμε, σε φιξαριστή απόσταση, ξέρω, κάποιων μέτρων, έτσι. Οπότε, πιάνετε το ένα αντικείμενο, το λοκάρετε λοιπόν έτσι, ας πούμε, τιτιτ, κλειδώνετε και από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να ψάχνετε ξανά πάλι το αντικείμενό σας, γιατί είναι πολύ δύσκολο και να βρείτε το αντικείμενο μέσα όταν κινείτε πολύ γρήγορα και φυσικά να το λοκάρετε, γιατί μπορεί να σας φύγει λίγο πίσω, λίγο μπρος και να λοκάρετε στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο ή στη γιαγιά που περνάει απέναντι με τη μαγκούρα. Οπότε δεν θέλετε να το πάθετε αυτό. Κλειδώνουμε λοιπόν την εστίαση ακριβώς στο αυτοκίνητο που έχουμε λοκάρει πριν από λίγο, θα λέγαμε. Οπότε θέλει, θα λέγαμε, λίγο κούραση στην πρώτη φορά που θα κάνετε εστίαση. Αλλά από εκεί και πέρα, μόλις το κρατάτε πατημένο αυτό, δεν χρειάζεται ποτέ ξανά. Και μετά, παπ και τελειώσατε. Πολύ απλά, έχετε λοκάρει το ίδιο ακριβώς σημείο ξανά και ξανά, χωρίς κανένα πρόβλημα.
Βλέπετε, δεν κάνει καν τι, γιατί είναι κλειδωμένο αυτή τη στιγμή πάνω μου, έτσι. Οπότε βλέπετε, για παράλληλα λοιπόν αντικείμενα κινούμενα θα λέγαμε, είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά πολύ πολύ δυνατό. Επίσης λοιπόν, θα λέγαμε ότι όπως αναφέρει βασικά και στο manual της Nikon, D90, το κλείδωμα μάλλον της αυτομάτης εστίασης, είναι πολύ σημαντικό για όταν θέλουμε να φωτογραφίσουμε ένα μοντέλο με το φόντο πίσω να είναι αφαιρετικό ή όταν είναι στο άπειρο. Για παράδειγμα, φανταστείτε να φωτογραφίζετε μία κοπέλα ή ένα αγόρι τέλος πάντων ή ένα ζευγάρι στο φόντο ενός νησιού, έτσι. Οπότε έχετε ανέβει πάνω σε ένα εγκλησάκι το οποίο συνήθως είναι ψηλά και πίσω φαίνεται το χάος, δηλαδή φαίνεται η θάλασσα, φαίνονται τα βουνά, φαίνονται, ξέρω εγώ, η χώρα κτλ. Οπότε πηγαίνετε και θέλετε να τους βάλετε, θα λέγαμε, στο κάδρο αριστερά ή δεξιά, έτσι που λέει ο λόγος. Οπότε πηγαίνετε και πάτε να λοκάρετε πάνω στους ανθρώπους και ουσιαστικά λοκάρετε το πίσω μέρος, μπερδεύετε το φακός και κάνει τα μπρος πίσω κτλ. Που σας πάνε τα νεύρα και θέλετε να την πετάξετε τη μηχανή από κάτω στη θάλασσα. Τέλος πάντων, και λέτε μετά τώρα τι θα κάνω. Οπότε λοιπόν, λοκάρετε πάνω στους ανθρώπους, έτσι. Πατάμε λοιπόν το κουμπί και μετά δεν θα ξαναφύγει ποτέ ο φακός, δεν θα ξαναπάει λοιπόν για μπάνιο προς τη θάλασσα, θα παραμείνει κλειδωμένος στα μοντέλα σας, τα οποία βρίσκονται φυσικά στο σωστό σημείο που έχετε λοκάρει. Οπότε μπορείτε να το έχετε κρατημένο αυτό και να πατάτε συνεχόμενα λοιπόν πράγματα. Αυτό φυσικά πέρα από το νησί για παράδειγμα μπορεί να είναι σε κάποιο φόντο που έχετε, για παράδειγμα ένα μοντέλο το οποίο φόντο είναι άσπρο όπως είναι εδώ πίσω. Αυτό φυσικά είναι δύσκολο να το λοκάρει η μηχανή, δεν ξέρω αν θα το καταφέρει. Βλέπετε ήδη κάνει. Αρχίζει και σπάει τα νεύρα. Οπότε λοιπόν, τι κάνετε, πηγαίνετε, κάνετε μια σωστή μέτρηση. Για παράδειγμα, φαίνεται το χέρι σας εδώ. Αν το δει. Να το. Κλειδώνουμε λοιπόν αυτό και τώρα τα πράγματα είναι σωστά μετρημένα για εμάς. Οπότε βλέπετε πόσο εύκολα σε πάρα πολλά και δύσκολα σημεία και σενάρια, όπως είναι θα λέγαμε το αφαιρετικό φόντο ή το φόντο του άπειρου, σίγουρα θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Και το πιο σημαντικό θα έλεγα, το οποίο σίγουρα μόλις το σκέφτηκα, σκέφτηκα όλους εσάς τους φωτογράφους οι οποίοι τραβάτε βαφτίσεις κτλ. Είμαστε λοιπόν στη στιγμή που ο παπάς, ο πάτερ λοιπόν, θα ρίξει το μωρό στην κολυμπήθρα. Και έτσι λοιπόν έχετε πάει πάνω από την κολυμπήθρα, είστε έτοιμοι λοιπόν, ξέρετε, με το όπλο. Τάκ, τάκ. Έχετε κάνει λοιπόν τη μέτρηση και αυτό που περιμένετε να κάνετε είναι να πατήσετε και να βγάλετε φωτογραφία. Το ρίχνει λοιπόν μέσα ο παπάς το μωρό, παπ και ξεκινάτε. Τραβάτε λοιπόν τη μία φωτογραφία, τάκ, αλλά μετά λοιπόν με το ανάκατα μέσα στο νερό, με τον παπά πάνω κάτω το μωρό, αρχίζει η μηχανή και κάνει τα... και λέτε, γαμώ, θα τη σπάσω και θα πάω να πάρω μια άλλη. Όχι. Δεν χρειάζεται, γιατί και η άλλη ενδεχομένως να κάνει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Οπότε ακόμα και με το πιο ακριβό φακό, ακόμα και με την πιο ακριβή μηχανή, καθώς έχω δει και τους πιο ακριβούς φακούς και τις πιο ακριβές μηχανές του φυσικά small format μηχανών, αυτό το πρόβλημα σίγουρα θα παρουσιαστεί στον καθένα από εσάς. Οπότε υπομονή, τα νεύρα μας είναι πολύ σημαντικά. Οπότε θα διαφυλάξουμε τα νεύρα μας. Το πρώτο και πολύ σημαντικό πράγμα είναι αυτό. Και έτσι λοιπόν, κοιτάξτε πόσο εύκολα θα γλιτώσετε από αυτό τον εφιάλτη, θα λέγαμε. Ξεκινάτε πριν ρίξει ο παπάς το μωρό μέσα στην κολυμπήθρα. Πηγαίνετε λοιπόν, κάνετε τη μέτρηση. Στην κολυμπήθρα η οποία θα έχει το νερό, θα λέγαμε, σταθερό, έτσι. Οπότε, κάνουμε λοιπόν την εστίαση. Πολύ ωραία. Πατάμε το κουμπάκι μας. Εδώ πίσω λοιπόν βλέπετε, και από εκεί και πέρα, ό,τι και να κάνει ο παπάς, δηλαδή ακόμα και να μπει και ο ίδιος μέσα, ακόμα και να βάλει μάσκα και βατροχοπέδιλα στο παιδί, ακόμα και να το ρίξει στον πάτο της θάλασσας, της κολυμπήθρας δηλαδή, εσείς είστε πάντα εδώ, τσακ, κάτι ακόμα, κανένα πρόβλημα, βλέπετε, λοκάρω, έχω λοκάρει ήδη βασικά, το έχω κλειδώσει και φωτογραφίζω συνέχεια, κανένα πρόβλημα, βλέπετε. Δεν κάνει ποτέ δεν κάνει ποτέ. Ξέρετε το κλασικό αυτό το κουργούρισμα το οποίο. Σας έρχεται να γίνετε λοιπόν Ολυμπιονίκη στο άλμα, στην σφαιροβολία θα λέγαμε. Οπότε έτσι γλιτώνεται αυτό το πολύ, θα λέγαμε, μεγάλο εφιάλτη των φωτογράφων, την λήψη της κολυμπήθρας, η οποία σίγουρα αποτελεί ένα πολυκέφαλο και σίγουρα σας έχει προκαλέσει προβλήματα. Ώρες-ώρες όταν το νερό παίζει, καθώς είναι πολύ, θα λέγαμε, αφαιρετικό και το νερό, και σίγουρα η μηχανή μας, όσο καλή και αν είναι στη μέτρηση, ενδεχομένως να μπερδευτεί κάποια στιγμή. Οπότε βλέπετε πόσο πολύ σημαντικό είναι και το αυτόματο κλείδωμα της εστίασης. Προσοχή! Όσον αφορά το αυτόματο κλείδωμα της εστίασης,
θα πρέπει να το χρησιμοποιείτε μόνο για αντικείμενα τα οποία κινούνται παράλληλα με το focus σας ή όταν δεν πηγαίνετε μπρος-πίσω εσείς. Και αυτό γιατί όταν κλειδώνουμε μία εστίαση, για παράδειγμα, στο 1 μέτρο, που λέει ο λόγος, αν πάμε στο 1,5 μέτρο πίσω, με την εστία, με το focus φυσικά κλειδωμένο, φυσικά θα πάρουμε κάτι θολό, κάτι φλού, γιατί έχουμε πάει πιο πίσω και ο φακός βλέπει λίγο στο 1 μέτρο πάντα. Αν πάμε λοιπόν το θέμα μας στο 1,5 μέτρο, με την εστίαση κλειδωμένη, με το focus λοιπόν κλειδωμένο, ουσιαστικά θα πάρουμε κι εμείς κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Οπότε, έχουμε την εστίαση πάντα σταθερή, δηλαδή όσον αφορά φυσικά τον μπρος-πίσω, έτσι. Έχουμε την εστίασή μας εδώ ακριβώς που πρέπει, έτσι. Φυσικά, αριστερά-δεξιά μπορούμε να πάμε, αλλά μπρος-πίσω, όχι. Μπρος-πίσω λοιπόν δεν παίζει, γιατί άμα παίξει θα πάρετε απλά φωτογραφίες, θα λέγαμε, οι οποίες είναι άκυρες. Δηλαδή θα είναι θολές. Βεβαίως, το συγκεκριμένο κόλπο που σας έδειξα τώρα με την κολυμπήθρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με manual. Δηλαδή, να το ξεχάσουμε εντελώς αυτό. Βεβαίως, τώρα αυτό που λέω δεν έχει να κάνει με το μάθημα, αλλά έχει να κάνει σίγουρα με τους φωτογράφους οι οποίοι σίγουρα προβληματίζονται με κάτι τέτοιο. Μπορείτε, για παράδειγμα, να πάρετε το focus στην αρχή της κολυμπήθρας και μετά λοιπόν να γυρίσουμε τη μηχανή μας στο manual. Τακ. Και τώρα λοιπόν δεν φεύγει ποτέ από εδώ το manual. Είναι λοιπόν το ίδιο στυλ του κλειδώματος, της εστίασης, μόνο που στο σύστημα λοιπόν με το κουμπί μας το κάνουμε φυσικά μέσα στο κουμπί. Δηλαδή, όταν θέλουμε μετά να το αφήσουμε, μπορούμε ξανά να πάρουμε εστίαση. Ενώ αν είναι στο manual, πρέπει μετά να γυρίσουμε πάλι από εδώ το διακόπτη, μπορεί να το ξεχάσουμε και να καούμε. Οπότε χρησιμοποιούμε πάντα το κουμπί αυτό. Τι συμβαίνει τώρα λοιπόν στις μηχανές Nikon, οι οποίες έχουν αυτή την υπηρεσία σε διπλό ταμπλό? Καθώς θα λέγαμε σίγουρα, ίσως χρειαστεί να γυρίσουμε. Όταν κάνουμε λοιπόν την αυτόματη εστίαση, όπως έχουμε πει στο πρώτο μέρος του μαθήματος, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε αλλού focus. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνουμε. Συγγνώμη, όταν κάναμε λοιπόν, όπως είπαμε στο πρώτο μέρος, μην τα μπερδέψουμε, που δείξαμε την αυτόματη έκθεση, δηλαδή τη φωτομέτρηση, θέλουμε για παράδειγμα να κάνουμε μια σωστή έκθεση, μια σωστή λοιπόν μέτρηση στο μοντέλο μας πάνω. Αλλά θέλουμε να κάνουμε focus, για παράδειγμα, στην ταμπέλα η οποία βρίσκεται πίσω. Οπότε θέλουμε το focus να είναι ανεξάρτητο με την έκθεση. Δεν θέλουμε λοιπόν να λειτουργούν και τα δύο, να κλειδώνουν και τα δύο μαζί. Έτσι, είναι λίγο τραγικό αυτό και θέλω, ελπίζω κάποια στιγμή η Nikon να το αλλάξει αυτό, γιατί είναι λίγο σπαστικό. Βεβαίως υπάρχει ρύθμιση μέσα από το μενού, την οποία θα δούμε τώρα πώς μπορεί να αλλάξει. Οπότε πηγαίνω στις ρυθμίσεις μου, πηγαίνω λοιπόν στο μενού και θα βρούμε εδώ μέσα, φυσικά, να πάμε λίγο πιο κοντά, εδώ ακριβώς, όπου θα πάμε να βρούμε το Controls, βλέπετε εδώ κάτω, και θα πάμε να μπούμε μέσα. Και μέσα εδώ υπάρχει η επιλογή του Assign AEL και AF. Button. Έτσι λοιπόν, κάνουμε ένα κλικ εδώ μέσα και μπορούμε να το έχουμε σε double fast, βλέπετε, σε διπλή λοιπόν κατάσταση, όπως είναι τώρα, και μετά μπορούμε να το γυρίσουμε και σε αε lock only ή σε αf only. Τα άλλα θα τα αφήσουμε προς το παρόν. Οπότε θα παραμείνουμε μέχρι εδώ. Έχουμε λοιπόν το σεταριστό διπλό λοιπόν αποτέλεσμα και φυσικά έχουμε την αυτόματη έκθεση να κλειδώνει μόνη της και φυσικά την αυτόματη εστίαση να κλειδώνει μόνη της. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν επιλέξετε ένα από τα δύο, το κουμπί αυτό θα λειτουργεί μόνο με τη μία από τις δύο υπηρεσίες. Οπότε, αν θέλετε να κρατήσετε μία από τις δύο υπηρεσίες, τόσο απλό και τόσο εύκολο. Οπότε, αυτό ήταν το μάθημα μας για σήμερα. Σίγουρα, ίσως ένα από τα πιο δυνατά μαθήματα από τα οποία έχω δείξει μέχρι στιγμής. Εννοείται πως θα έρθουν πολύ πιο δυνατά. Έτσι λοιπόν, σας προετοιμάζω καθημερινά με πολύ δυνατά μαθήματα για να σας κάνω τούμπανο, θα λέγαμε, φωτογράφους και φυσικά να σας εκπαιδεύσω καθημερινά, καθώς σύντομα θα έρθουν και τα reviews εξοπλισμού. Πέρα λοιπόν από το Ring Light που έχουμε δει σε προηγούμενο βίντεο, θα έρθουν και τα reviews για φακούς, για flash κτλ. Κτλ. Καθώς έχω αγοράσει πάρα πολλά κατά καιρούς και θέλω να τα δούμε και αυτά ένα προς ένα για να σας δώσω τις δικές μου, θα λέγαμε, συμβουλές και φυσικά τις δικές μου εμπειρίες. Οπότε, από το www.teachme.gr και από εμένα, το Βαγγέλη Βλασόπουλο, ένα πολύ ωραίο μάθημα. Να είστε καλά!